Μετά λοιπόν τα δύο ρεπορτάζ από την Νίνα Μπούη, ελάτε να θυμίσουμε ότι αυτήν την ώρα βέβαια ξεκινάει ο αγιασμός από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κάτω στη Σχολή Διτών, που επιτέλους στο ομώνυμο κτίριο θα βρεθούν οι φίλοι που θα φοιτήσουν, αλλά και δόθηκε ζωή στη Σχολή Διτών που όλο αυτό το διάστημα είχε λείψει από την λειτουργία και από την κατάσταση που δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, χαιρόμαστε και φυσικά λίγο μετά θα έχουμε τα πλάνα. Για την ώρα όμως, από το Αλήθεια FM, να καλωσορίσουμε τον Νικόλα Μαμάκα, αφού χθες μαζί βρεθήκαμε στο αρχαιρατικό μνημόσυνο που έγινε στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής, με την παρουσία πάρα πολύ κόσμου, του Δημάρχου Καλλιμνίων, φυσικά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας και ιερέων του τόπου μας. Και όλα κύλησαν όμορφα και ευλογημένα. Και η Εκκλησιαστική Επιτροπή των Γυναικών, που να τους πούμε συγχαρητήρια, είχαν προετοιμάσει τα πάντα για όλο τον κόσμο μετά. Καλημέρα, Νίκο. Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Έχουμε να τα πούμε. Θα τα πούμε ξανά για άλλη μια φορά. Όπως είπες στην εισαγωγή σου, χθες είχαμε το αρχιερατικό μνημόσυνο, το οποίο είναι ένα μνημόσυνο που έχει καθιερωθεί. Ξεκίνησε πρώτη φορά όταν μπήκε η πλάκα. Το 88, κάπου αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα, ναι, το 88. Ναι, λοιπόν, και μετά κάποια χρόνια λίγο είχε αδρανήσει το θέμα και τα τελευταία χρόνια και με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας έχει πάρει πάλι την κανονική του διάθεση όπως θα έπρεπε και την πρέπουσα δηλαδή και το σεβασμό όλο που υπάρχει για το μεγάλο αυτό γεγονός, το οποίο δεν είναι ένα απλό ψήφισμα που έγινε. Θα μας δείξει μετά το control μέσα το ψήφισμα αυτό. Δεν είναι ένα απλό ψήφισμα, είναι από εκεί ξεκίνησε τα πάντα. Τα πάντα, όταν λέμε σχετικά με τον 12ο αγώνα. Ταραγμένες εποχές. Εποχή ταραγμένη, ιταλική κατοχή, μεγάλη περίοδος ιταλικής κατοχής, δύσκολα τα πράγματα, εξορίες, υπήρχαν δύο. Οι ιερείς δεν έμειναν ανέπαφοι, ναι, από όλο και αυτό. Και οι ιερείς μας προς μεγάλη τους τιμή, το ευλογημένο αυτό ιερατείο, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Δηλαδή, να τα πάρουμε το πράγμα λίγο με την αρχή έτσι διαδοχικά, η φασιστική Ιταλία του Μουσολίνη. Ξεκίνησε μια προσπάθεια μεγάλη την περίοδο εκείνη να βγάλει την ελληνική, ό,τι ελληνικό υπήρχε από τα Δωδεκάνησα, φέρνοντας δασκάλους, φέρνοντας τις λεγόμενες ώρες τις καλόγριες και φυσικά εισάγοντας την ιταλική γλώσσα στην εκπαίδευση. Βεβαίως. Λοιπόν, τα πράγματα ήταν λοιπόν πηγαίνουν για ξεριζωμό. Και δεν έφτανε αυτό, μόνο προχωρήσανε οι Ιταλοί ακόμα περισσότερο να βγάλουν την δικαιοδοσία των Δωδεκανήσων από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, το οποίο τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη, από ό,τι γνωρίζετε, ανήκουν διοικητικά πνευματικά στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Mm-hmm. Λοιπόν, και να τα υπαγάγουν στον Πάπα, στη Ρώμη. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο φυσικά οι ιερείς μας δεν το δεχθήκανε και ξεκίνησαν οι αγώνες, αλλά ο τότε Μητροπολίτης Απόστολος μειοδότησε σε αυτό το θέμα και από ό,τι φάνηκε ακολουθούσε την λάθος γραμμή να υποχωρήσει στα κελεύσματα των Ιταλών. Οι ιερείς μας τότε κινηθήκαν όλοι μαζί με μια φωνή και να πούμε, έχει μεγάλη σημασία, τεράστια σημασία, ότι μέσω ιερείς μας τότε την πνευματική, θα λέγαμε, προστασία τους την είχε ο Άγιος Σάββας, ο οποίος ήταν παρόν και υπέγραψε από τους πρώτους. Και υπάρχει η φωτογραφία που δείχνει τον Άγιο Σάββα που είναι καθήμενος μέσα σε όλους τους ιερείς που φωτογραφήθηκαν εκεί στο ανάμεσά τους. Στο χώρο, ναι, στο χώρο εκεί της Παναγίας, της Παπαντής. Λοιπόν, και λέμε η Παναγία της Παπαντής, ιερός ναός, η Παπαντής του Κυρίου είναι, αλλά ο κόσμος εδώ έχει μάθει Παναγία η Παπαντή. Ναι, το σεβόμαστε αυτό. Το σεβόμαστε. Λοιπόν. Μα μόνο σε εμάς υπάρχει και το όνομα, το σχετικό, έτσι, για λοιπόν, να... Και μετά, αφού έγινε το ψήφισμα τι λέει, νομίζω μπορεί να μας το δείξει τώρα η... Βέβαια. Να δούμε μέσα στην οθόνη μας το ψήφισμα. Ήταν πραγματικά μια πολύ όμορφη έτσι στιγμή η χθεσινή. Αυτό νάτο. Mm-hmm. Και οι ιερείς που ορκίστηκαν βέβαια. Ναι, ναι, και οι ιερείς, τα ονόματα των ιερέων που ορκιστήκαν και λένε εδώ πέρα ότι ο ιερός κλήρος Καλύμνου και της... της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ναι. Του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Ορκίστηκε και κήρυξε, λέει, και κήρυξε τον ανένδοτο αγώνα. Τον ανένδοτο αγώνα, ναι. Κατά σχεδίων φασιστικής Ιταλίας. Περί εκκλησιαστικού αυτοκεφάλου Δωδεκανήσου. Αυτό. Και οι ιερείς από κάτω είναι τα ονόματά τους. Ο ηγέτης, θα λέγαμε, το αγώνα ήταν ο πολύ γνωστός ο Αρχιμανδρίτης, ο άνθιμος, ο ζωγράφος.
Και μετά υπήρχαν, από κάτω αναφέρεται πάνω-πάνω το όνομα του Αγίου Σάβα. Ο Ιωάννης Ζωγράφος, ήταν όλοι συγγενείς αυτοί. Λαμπαδάριος, Κινδύνης, Ζαΐρης, ναι, Χατζιαλεξίου, Κορφιάς Τσάπος, ο Χατζέμελης, ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος Παπαμιχαήλ, να πούμε εδώ πέρα, μου επιτρέψεις, ότι είναι αδερφός του παππού μου. Α, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Έχω και τη φωτογραφία του. Πολύ ωραία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πήραν ιερείς, πήραν μέρος, βάλαν τα αστεία τους μπροστά. Δεν λογαριάζαν τον κίνδυνο, υπήρχε κίνδυνος. Σοβαρός κίνδυνος. Είχαμε εδώ στρατό, είχαμε ιταλική κατοχή. Λοιπόν, υπογράψανε και ουσιαστικά ο Μητροπολίτης εξορίστηκε, έφυγε. Πήγε στη Λέρο και μετά έφυγε, δεν ξαναγύρισε εδώ πέρα. Mm-hmm. Και το υπόμνημα αυτό χτες τα διάβασε πάρα πολύ ωραία, θα τα δείτε μετά. Από τον καθηγητή, τον φιλόλογο, τον Κυριάκο Χατζηδάκη. Ακριβώς. Θα τα δείτε αναλυτικά. Μετά από λίγο καιρό, ήταν Οκτώβριος του 1934, μετά από λίγο ξεκίνησε ο Πετροπόλεμος. Ο περίφημος. Άνοιξη 35. Ναι, άνοιξε. Άρχισε πλέον να ξεσηκώνεται ο κόσμος ενεργά. Ενεργά. Λοιπόν, άρα λοιπόν ξεκίνησε από εκεί. Από το ψήφισμα αυτών των ιερέων, δεν δεχτήκαμε και τελικά να πούμε ότι ναυάγησε το σχέδιο του Μουσολίνη. Αυτό ήταν το βασικότερο. Mm-hmm. Γιατί δεν ήταν μόνο ότι ψήφισαν οι ιερείς εδώ και μετά και οι Δωδεκανήσεις, οι Σπαρικίες στην Αθήνα κλπ. Που ήταν στην ελεύθερη ακόμα Ελλάδα. Όλοι δραστηριοποιηθήκανε και έγινε, θα λέγαμε, μια κίνηση αντίστασης. Mm-hmm. Ναι, αντίστασης. Η συμβολή τους είναι πολύ σημαντική. Ναι, 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 πολύ σημαντική. Μετά πήραν μπρος και τα άλλα τα νησιά και με τον Πετροπόλεμο και με το αίμα του Καζόνη που χύθηκε. Mm-hmm. Πήραν μπρος τα άλλα νησιά, η Πάτμος. Η Ρόδος με τη μεγάλη συγγραφέα τη Μαρία την Πετρούτσου, η οποία ήταν μια φοβερή αγωνίστρια στον Δωδεκανησιακό Αγώνα, και άλλοι πολλοί, πάρα πολλοί άλλοι, και από τα άλλα νησιά και από την Κόκκια, μετά πήρε φωτιά. Έτσι, και τα Δωδεκάνησα μείναν όπως ήταν. Αυτό ήταν. Εάν έλειπε ο αγώνας της Καλύμνου που ξεκίνησε πρώτος, τώρα θα ήμασταν δεξιό. Πάντως δεν θα ήταν ελληνικά τα Δωδεκάνησα. Γι' αυτό καλό είναι λοιπόν να θυμάμαι τους ανθρώπους αυτούς, έτσι να τα θυμόμαστε, να τα μαθαίνουν οι νεότεροι, τα μικρά παιδιά, και χαίρομαι γιατί είχαμε αρκετά μικρά παιδιά, παιδιά. Στον χώρο του Ιερού Ναού, εντός και εκτός, και αυτό είναι πολύ παρήγορο στις μέρες μας, Νίκο. Όπως βέβαια ερχόμαστε και από μια εβδομάδα που κύλησε τόσο όμορφα και περήφανα με την εθνική μας επέτειο. Εμείς έχουμε 2 εβδομάδες περίπου να μιλήσουμε με τον Νίκο Μαμάκα, γιατί το κάλεσαν οι στιγμές εκείνες. Είχαμε έτσι και πάλι μια ταραχή που ευτυχώς πέρασε ήρεμα. Με την χαρτογράφηση που είχαμε των γειτόνων μας, με τα όρια που έφταναν μέχρι τις αυλές μας, έτσι, της Καλύμνου. Θα έλεγα ότι ενήργησε το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, ενεργήσανε όπως έπρεπε να ενεργήσουν και το σκόπι και ο Βήχας. Δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά από εδώ, αλλά πάντως. Είπαμε ότι 11 φρεγάτες μας κατέβηκαν εδώ στα νησιά. Φυσικά κατέβηκαν, ναι. Κατέβηκαν. Σε μια λοιπόν κάπως έκτακτη άσκηση, όπως ονομάστηκε. Ναι, εντάξει. Και εντάξει, όλα λοιπόν κύλησαν αλλά ήρεμα. Δώσαμε ένα μήνυμα ότι είμαστε εδώ. Αυτό έχει σημασία και δεν κοιμόμαστε. Έτσι. Κάποιοι βρίσκονται και λένε κοιμόμαστε, όχι, δεν κοιμόμαστε καθόλου. Καθόλου. Ναι, θέλει και ψυχραιμία. 24 ώρες 24 είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε και νομίζω ότι δεν πρέπει να λέγονται τέτοια πράγματα είτε στα διαδίκτυα είτε αλλού και να πέφτουν σχόλια και περίεργα. Όχι, δεν. Ορίστε, έγινε κάτι και σηκώθηκα και φύγανε. Ναι, ναι, θέλει ψυχραιμία και σωστό χειρισμό. Βέβαια, σωστούς χειρισμούς. Σωστό χειρισμό. Έτσι, ναι, αλλά καμιά φορά αφήνουμε αυτοί που πρέπει, δηλαδή, που είναι στα ψηλότερα κλιμάκια, να μαθαίνονται κάποια πράγματα, αυτά που πρέπει. Μέχρι κάποια όρια. Δεν μπορούμε να ανακοινώνονται τα πάντα, ας πούμε. Υπάρχουν λόγοι εθνικής πολιτικής κλπ. Τα οποία δεν νομίζω ότι είναι της παρούσης. Ναι. Λοιπόν, πάντως έχουν γνώση οι φύλακες. Βέβαια. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Άσχετα φυσικά αν τα υπουργεία δεν γνωστοποιούν την κάθε κίνηση που γίνεται. Εχθές είχαμε ένα επεισόδιο. Ναι, με ένα σκάφος. Το μεσημέρι, ναι, ένα τουρκικό υποβρύχιο εμφανίστηκε και εμπόδισε την πλεύση του Νικόλος 2, δεν κάνω λάθος. Ένα πλοίο μικρό είναι που κάνει δρομολόγια Σίμη Ρόδο. Ναι. Και μπήκε μπροστά στην πορεία του. Μάλιστα. Ναι, σε ποιο σημείο, εκεί προς Ρόδο. Δεν ξέρω τις συνδεδεγμένες, αλλά στο δρομολόγιο του πάντως πάνω. Μάλιστα. Μισημέρα έγινε χθες. Η προκλητικότητα δεν σταματάει των γειτόνων μας, έτσι. Ναι, έγινε και πριν κάποιο, πριν πέρσι είχαμε και άλλα. Και εδώ στην περιοχή μας είχαμε με το Κάλυμνο Σταρ που πήγαν να το εμποδίσει τουρκικό σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής. Και αυτά τα κάνουν συνέχεια. Αλλά όταν τους στριμώξουμε κι εμείς. Έτσι. Ναι. Έρχονται στα ίσια. Έρχονται στα ίσια του, ναι. Πάντως θέλω να πω ότι μια που μεσολάβησε και η εθνική μας επέτειος και παρέλαση,
ότι και τα βιντεάκια που δείξαμε όλοι, αλλά και το φωτογραφικό παράλληλα υλικό του Αλήθεια FM ήταν συγκλονιστικό, γιατί έχει σημασία να δούμε την νεολαία, να δούμε τα παιδιά, το ύφος τους, έτσι, τη σκέψη τους. Να πούμε, Εύη μου, ότι πολλές παραλλάσεις έχουμε δει, έχουμε κάνει και εγώ σαν φιλαρμονική. Αμέτρητες. Δεν ξέρω πώς είναι. Μικρό παιδί. Μικρό παιδί, εκατοντάδες παρελάσεις. Αλλά η φετινή είχε μια διαφορετική χρειά. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Μια διαφορετική χρειά, μια ζεστασιά, είχε πάρα πολύ κόσμο. Πολύ χειροκρότημα. Ναι, περάσαν όλα τα σχολεία, περάσαν όλα τέλεια, άψογα. Με τις παραδοσιακές στολές τα παιδιά, καμαρωτά, το βλέπουμε και στις φωτογραφίες. Βλέπετε. Σπουγκάρια, λαϊνές. Με τι ύφος πέρασαν τα παιδιά. Mm-hmm. Αυτή η όλη κρίση, όλα αυτά έχει ανεβάσει το επίπεδο, το ηθικό και τα αντισώματα μας ανεβήκανε. Σωστό. Λοιπόν, και ο στρατός μας δεν το συζητάμε πώς πέρασε. Αυτό ήθελα να πω. Εκεί που, λυγίζουμε και δακρύζουμε είναι μόνο που περνάνε τα γήματα του στρατού. Ναι, ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο και τα κορίτσια και οι νεαροί που φωτογραφηθήκαν και πριν και μετά την παρέλαση και κατά την παρέλαση δείξαμε ότι μπορούσαμε να ευχαριστήσουμε από το βήμα αυτό και αυτούς όλους που συνεργάζονται μαζί μας, φωτογράφους κλπ. Και αθόρυβα ορισμένοι, οι περισσότεροι αθόρυβα δεν θέλουν και να φαίνονται καν, που μας φέρνουν το υλικό αμέσως για να το βγάλουμε και να το δώσουμε όπου μπορούμε και όπου υπάρχει και χρειάζεται να πάει. Αυτά τα πράγματα δεν είναι δικά μου ή δικά σου, αυτά πρέπει να τα βλέπει ο κόσμος. Περιμένει ομογένεια. Πρέπει να τα βλέπει ο κόσμος. Δεν υπάρχει τώρα ιδιοκτησιακό καθεστώς. Έτσι είναι. Τα βρήκαμε, τα συγκεντρώσαμε, τα φτιάξαμε, τα περιποιηθήκαμε, τα μοντάρουμε λίγο, φτιάξαμε λίγο. Όποιος θέλει παίρνει υλικό από εσάς. Όποιος θέλει, αλλήμονο. Αλλά κυρίως και πρέπει να τα διαδίδουμε. Και πρέπει να τα διαδίδουμε. Η ομογένεια είναι αυτή που περιμένει με ιδιαίτερο πάθος και τρυφερότητα, έτσι να δει το κάθε τι, να το μοιραστεί και να νιώσουν ότι είναι εδώ κοντά μας. Ακριβώς, αν μπορούσε να δείχναμε τα μηνύματα που στέλνουν οι άνθρωποι, ειδικά από τις ομογένειες και από την Αμερική και από την Αυστραλία, που είναι οι μεγαλύτερες ομογένειες. Τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε, λίμωνο. Ναι, εσύ τα διαβάζεις. Αν είχα εδώ ξέρω, ένα λάπτοπ και να τα άνοιγα, να δείτε τι γράφουν οι άνθρωποι από κάτω και τι συγκινησιακό περιβάλλον επικρατεί, ας πούμε, είναι φοβερό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα περιγράψω. Εγώ όταν τα διαβάζω πολλές φορές συγκινούμε, εκεί μέσα στο στούντιο που κάθομαι και τα βλέπω. Περιμένουν όλοι να δουν αυτά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η διαδικτυακή κατάσταση έχει πάρα πολλά θετικά, έχει βέβαια και πάρα πολλά αρνητικά. Ναι. Αλλά εμείς κρατάμε τα θετικά μόνο στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Και ακριβώς αυτό είναι το οποίο έχει φέρει όμορφες γέφυρες επικοινωνίας με την ομογένεια. Ναι, ναι. Και τους κάνει να αισθάνονται ότι είναι στον τόπο τους. Είναι στο νησί τους, βλέπουν τη φωτογραφία του φίλου, του συγγενή, του ανιψιού, του βαφτιστικού, έτσι, των παιδιών. Βλέπουν την παρέλαση εκεί, μέσα από την τηλεόραση, μέσα από το ίντερνετ, μέσα από παντού. Και αυτό νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Πραγματικά μας έχει ενώσει σε πολλαπλά σημεία και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε τόσο και ακόμη περισσότερο. Έγραψε μία κυρία από τον Ντάρουιν, έγραψε η Παναγιά να φυλάει τα παιδιά μας. Και λέει, δίπλα λέει αχ και να ήμουν εκεί. Ακριβώς. Αυτό το αχ και να ήμουν εκεί νομίζω λέει πάρα πολλά. Λέει πάρα πολλά. Ναι, ναι. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Έτσι, καλή συνέχεια. Έπρεπε να πούμε αυτά τα πράγματα για αυτό το μνημόσυνο που έγινε και είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν πάρα πολύ όμορφα. Συγχαρητήρια σε όλους. Να πούμε κάτι, μου επιτρέψεις ένα λεπτό να πούμε κάτι. Θα κάνω μια πιο αναλυτική εκπομπή. Έτσι, σε πρώτη φάση θα έλεγα ότι ετοιμάζεται εδώ μια πολύ μεγάλη γιορτή στο νησί. Γιορτάζει το στρατόπεδο μας τα 100 χρόνια. Οπωσδήποτε, όποτε μου πεις. Υλικό, οπτικό, θα έχουμε πολλά. Θα γίνουν 15 μέρες γιορτές στο πνευματικό κέντρο της Καλλινού από κάτω. Πέροχα. Και θα γίνουν αγώνες, μαραθώνοι. Πότε θα ξεκινήσουν, Νίκο? Ανήμερα της Παναγίας, που είναι οι άμπλες δυνάμεις γιορτάζουν, 21 Νοεμβρίου. Ωραία. Ξεκινάνε. Ήδη το σύνταγμά μας εδώ είναι επιποδώσει εδώ και πολύ καιρό και ετοιμάζονται. Και πολλά πράγματα ετοιμάζουν. Γίνεται ένα. Τι να σας πω, τι γίνεται εκεί μέσα. Ωραία. Σε λίγες μέρες. Πολλά πράγματα ετοιμάζονται όμως. Πάρα πολλά. Μπράβο. Και ωραία, ευχάριστα. Αγώνες θα γίνουν στο εθνικό στάδιο. θα έρθουν αντιπροσωπείς από πολλά μέρη από την Ελλάδα να αγωνιστούν. Θα τρέχουν αθλητές με τραυματισμένους στον νόμο. Θα δείτε πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί. Μάλιστα. Και θα έχει ένα και άλλα πολλά. Ετοιμάζει το Σύνταγμα, θα τα πούμε αναλυτικά. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, διαφημίσεις φωνάζει το Control, αλλά οπωσδήποτε τις επόμενες μέρες θα μάθουμε πολλές λεπτομέρειες για όλα αυτά που προετοιμάζονται. Βεβαίως. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή και δημιουργική εβδομάδα. Επίσης. Αγαπητοί μου φίλοι, διαφημίσεις αμέσως τώρα.